από τα μεσάνυχτα φτάνουν 4 πυροσβέστες του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Λάρισας και αρχίζουν να επιχειρούν με κοπτικό μηχάνημα στο τρίτο βαγόνι. Να κόβουν λαμαρίνες στο τρίτο βαγόνι, η φωτιά είναι στο δεύτερο και εξαπλώνεται προς το τρίτο για να αρχίσουν να βγάζουν κόσμο. Αρχίζουν οι πυροσβέστες να νιώθουν εγκάβματα μέσα από τη στολή. Η στολή δεν έχει πάθει τίποτα εξωτερικά. Πάνε στο νοσοκομείο, έχουν εγκάβματα σε χέρια και πόδια και προσπαθούν οι γιατροί να καταλάβουν πώς γίνεται να έχει καεί το δέρμα τους μέσα από την πυρήμαχη στολή. Στολή άθικτη εντωμεταξύ. Η στολή άθικτη. Τι έχει προκαλέσει λοιπόν τα εγκάβματα? Μιλάμε για το επιβατικό τρένο, έτσι, όχι για το εμπορικό. Υπήρξε κάποιο τοξικό υγρό, υπήρξε κάποιο τοξικό αέριο που μπορεί να μπήκε στη στολή από τα μανίκια ή από τα μπατζάκια το ή από πάνω. Αυτό το ενδεχόμενο. Υπήρξαν υγρά μπαταρίας μηχανής που ανεφλέγησαν και τους έπεσαν πάνω τους ή μετέφερε κάποιο επικίνδυνο υλικό η επιβατική αμαξοστοιχεία, σας ξαναλέω, το τρένο ή κάποιος επιβάτης έχει ένα πακέτο που δεν ελέγχει κανένα στα πακέτα με επικίνδυνο υλικό και την ώρα που γίνεται η σύγκρουση και πιάνει φωτιά αυτό το υλικό βγαίνει μέσα στα βαγόνια. Υπάρχει ένορκη διοικητική εξέταση από το πυροσβεστικό σώμα σε εξέλιξη, δεν έχει κλείσει, που ψάχνει να βρει πώς τραυματίστηκαν αυτοί οι πυροσβέστες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο και μετά και για τους επιβάτες και γι' αυτό είπε ο κύριος Κούγιας πώς έπιασε φωτιά, ποιος μετέφερε αυτό το υλικό. Επίσης έχουν και μια μαρτυρία οι πυροσβέστες ενός ατόμου επιβάτη στο τρίτο βαγόνι που λέει ότι ένιωσα κάτι να με πιτσιλάει και να καίγεται το δέρμα μου. Αυτό λέει. Άρα, το ρεπορτάζ. Λοιπόν.